το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με ένα έγγραφό του πριν 2 μέρες, μας ενημέρωσε για την παράταση του προγράμματος για άλλους 6 μήνες. Στη Σιτία το πρόγραμμα αυτό αφορά 12 υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση έλυγε στις 31 του Μάρτη. Και το Υπουργείο Εσωτερικών μας είπε ότι επίγεται η ψήφιση μιας τροπολογίας, την περιμένουμε σήμερα-αύριο να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, με την οποία παρατείνεται η σύμβαση των παιδιών αυτών που βοηθούν στο βοήθεια στο σπίτι και είναι ορισμένου χρόνου μέχρι για άλλους 6 μήνες, νομίζω μέχρι 31 Οκτώβρη. Περιμένουμε τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Μέχρι να προετοιμαστεί το σύστημα για το κατοίκον φροντίδα, όπως ονομάζεται, που αφορά την αλλαγή στην ουσία του προγράμματος, θα το πάρει, όπως είπαμε, το ΙΚΑ, αλλά όλα αυτά θα περιμένουμε να γίνουν. Προς το παρόν, το ευχάριστα είναι ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα κανονικά η λειτουργία τους. Αυτό είναι ευχάριστο και για τα παιδιά τα οποία ανανεώθηκε η σύμβασή τους για 6 μήνες και για τους ωφελούμενους, οι οποίοι είναι πάνω από 500 σε όλο το Δήμο Σιτίας και οι οποίοι θα μπορούν ακόμα να δεχθούν τις υπηρεσίες των παιδιών αυτών.